Γεια σας, Άδης από Hard With Bastards. Σήμερα θα πούμε μερικά λόγια για τροφοδοτικά υπολογιστή. Πρόκειται για έναν οδηγό αγοράς τροφοδοτικού για υπολογιστή. Ξέρω ότι πολλοί λέτε τι είναι αυτό το μικρό, μεσαίο, μεγάλο, μαύρο πράγμα που είναι μέσα στον υπολογιστή μου. Ναι, αυτό ίσως δεν ακούστηκε και πολύ. Τέλος πάντων, το συνεχίζουμε. Αυτό λέγεται τροφοδοτικό. Αυτό τροφοδοτεί όλον τον υπολογιστή. Αν αυτό πέσει, να εύχεστε να χαλάσει μόνο αυτό και να μην πάρει κάτι άλλο μαζί του. Μην πάρει π.χ. την πανάκριβη κάρτα γραφικών σας ή το πανάκριβο επεξεργαστή. Έχω ακούσει περιπτώσεις που κάηκε το τροφοδοτικό και πήρε μαζί μέχρι και το πληκτρολόγιο κάηκε και το ποντίκι. Πάση περιπτώσει, ας πούμε τα αρχικά, έχω κάνει ήδη έναν οδηγό για τροφοδοτικά, πολύ υπερπλήρης θα έλεγα. Δείτε αυτό το βίντεο. Αυτό το σημερινό βίντεο θα σας πει ποια μοντέλα είναι τα καλύτερα να επιλέξετε. Απλά να ξεκινήσουμε μερικά tips. Όταν ξεκινάμε να αγοράσουμε το φοδοτικό, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι πόσα βατ χρειάζομαι. Υπάρχουν κάποιοι PSU calculators, εντάξει, που λένε και καλά σας υπολογίζουν τα βατ του συστήματος. Ξεχάστε τους. Μην κάνετε το λάθος και πάτε χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο PSU calculator, γιατί τα αποτελέσματα που θα πάρετε είναι τουλάχιστον τραγικά. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τι πρώτο, ψάχνουμε πόσα βατ πραγματικά χρειαζόμαστε. Πού θα τα μάθουμε? Παιδιά, διαβάστε κανένα review, να δείτε, π.χ. θέλετε την κάρτα γραφικό των 2080 Ti ή την 2060. Διαβάστε κανένα review από τα σοβαρά site, να δείτε πόσα βατ πραγματικά καταναλώνει. Επίσης, στη Cybernetics υπάρχει ένα ολόκληρο database με κάρτες γραφικών, τις πιο δημοφιλείς κάρτες γραφικών τουλάχιστον, και αναφέρει κατανάλωση. Λοιπόν, εδώ και πολύ καιρό, τα υψηλής αποδοτικότητας και δυνατά τροφοδοτικά μπορώ να σας πω ότι έχουν και πολύ, σε μερικές περιπτώσεις έχουν και υψηλότερη efficiency από μεσαίας χωρητικότητας τροφοδοτικά. Δεν ισχύει πια ο μύθος ότι αν πήρες ακριβό μεγάλο τροφοδοτικό στα χαμηλά φορτία δεν θα είναι αποδοτικό. Τρίτο tip, μέγεθος τροφοδοτικού. Με το συμπάθειο, αν έχετε ένα τροφοδοτικό τόσο και θέλετε να το βάλετε σε ένα κουτάκι τόσο, εντάξει, δεν θα μπει. Όσο και να το ζωρίσεις, δεν πρόκειται να μπει. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι το form factor. ATX τροφοδοτικά, κανονικό μέγεθος, SFX και SFXL είναι μικρά τροφοδοτικά. Πολύ πιο μικρά. Οπότε βλέπετε το κουτί σας τι τροφοδοτικό υποστηρίζει και τι form factor θέλει και αναλόγως αγοράζετε. Τώρα, αποσπόμενα καλώδια ή όχι. Εγώ θα πω την αποσπόμενα καλώδια σε κάθε περίπτωση, γιατί θα σας διευκολύνει πάρα πολύ κατά την εγκατάσταση του συστήματος. Το πόσο θόρυβο κάνει το τροφοδοτικό. Νομίζετε ότι μόνο η κάρτα γραφικών κάνει θόρυβο? Εδώ γελιώσαστε. Κάτω από φορτίο μπορεί ένα τροφοδοτικό να σας πάρει στην πραγματικότητα τα αυτιά. Οπότε, καλό είναι, αν θέλετε βέβαια να το βάλετε σε ένα μέρος που θέλετε ησυχία, να βλέπετε το θόρυβο του φορτικού. Πού θα το δείτε αυτό? Cybernetics. Τελευταίο, θέλετε RGB στο τροφοδοτικό? Προσωπικά μου τις πάντα RGB, τέλος πάντων. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που τα γουστάρουν και δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Το best budget, το καλύτερο budget το φορτικό που μπορείτε να αγοράσετε αυτή τη στιγμή. Corsair CX450. Στη τιμή του στην Ελλάδα είναι γύρω στα 57 ευρώ, ως συνήθως πληρώνουμε πιο πολλά εδώ πέρα. Λοιπόν, Single PCI Express Connector, να ξέρετε, υπάρχει σε δύο εκδόσεις, CWT και Great Wall. Και οι δυο πάνω κάτω τα ίδια είναι, απλά η CWT έκδοση, να ξέρετε, κάνει λιγότερο θόρυβο, σημαντικά λιγότερο θόρυβο. Αν 450W ίσως δεν είναι αρκετά για σας ή θέλετε να δώσετε κάτι παραπάνω, μπορείτε να δώσετε κάτι παραπάνω, πάτε στο CX550. Στα 65 ευρώ πάει αυτό, εντάξει, η διαφορά τιμής είναι πολύ μικρή, δηλαδή θα μπορούσα να πω, στο εξωτερικό είναι πολύ πιο μεγάλη. Περνάμε στη δεύτερη κατηγορία, mid-range gaming power supply, δηλαδή για ένα mid-range gaming σύστημα είναι κατάλληλο το συγκεκριμένο. Πρόκειται για το Seasonic Focus Platinum 550, fully modular, noise είμαστε στα 15 dB γενικό και γενικό efficiency, overall efficiency 90%. Πολύ καλό το φορτωτικό, 2 EPS connectors και 2 PCI Express. Εναλλακτικές λύσεις, Corsair RM550X, πολύ πιο φθηνό και για μένα φοβερό το φορτωτικό. Τρίτη εναλλακτική, πάρα πολύ καλή εναλλακτική, με RGB φωτισμό, Superflower Lindex 3 ARGB Golf με 550W. Στα 107 ευρώ το βρήκα. Το καλύτερο στο performance segment, δηλαδή
είμαστε ανάμεσα στο mid-range και στο high-end. Seasonic Prime Ultra Titanium 650W. Ένα απίστευτα ήσυχο το φορτικό, 10 dB θόρυβο overall και 92% efficiency, πάλι overall, fully modular, 2 EPS, 4 PCI Express connectors και 8 SATA. Η δεύτερη εναλλακτική, Seasonic Focus Plus Platinum, 650W, στα 127€ παίζει αυτή τη στιγμή στο Scrooge. Και τρίτη εναλλακτική σε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ καλή τιμή, Super Flower Elite X3 650. Η επόμενη κατηγορία, High End Gaming, εδώ οι ασφάλειες έχουν φύγει, μπορείτε να παίξετε με 2 2080Ti, αν γουστάρετε και έχετε τα λεφτά, και ένα πολύ δυνατό επεξεργαστή. Πάμε Corsair AX850, η πρώτη επιλογή, 252€. Ναι, θα δακρύσουν τα μάτια σας γι' αυτό. Βασίζεται πάνω στο Prime Titanium πλατφόρμα της Seasonic. Τώρα, αν δεν θέλετε να δώσετε τόσα πολλά λεφτά, με 106€ λιγότερα, πάμε στο Corsair RM850X. Φανταστικό το φορτωτικό, δεν κάνει θόρυβο, δεν έχει τόσο ψηλό efficiency, αλλά ρε παιδιά, γλιτώνετε τόσα λεφτά. Και έχει την εγγύηση της, πάλι της Corsair, 10 χρόνια, απίστευτο support αυτή η εταιρεία. Τρίτη επιλογή, Super Flower, θα μας τρελάνε αυτή η Super Flower. Lindex 3 Gold 850W, 126€. Η επόμενη κατηγορία, αυτή τώρα είναι Enthusiast Gaming, δηλαδή εδώ χώνουμε δύο κάρτες γραφικών πάνω και τις κάνουμε και overclock. Και επεξεργαστή τον πουσάρουμε και λίγο, εντάξει, τώρα μην μου πείτε θα βάλεις κανένα Threadripper πάνω που θέλει 450W από μόνος του, αν και το συγκεκριμένο το φορτικό τα σηκώνει, δεν θα έχει θέμα. Corsair AX1000. Για μένα ένα από τα καλύτερα μοντέλα της Corsair, ανεξαρτήτως wattage, 316€. Εντάξει. Παιδιά, εδώ αρχίζουμε πια και πάμε σε κατηγορία τα σκάμε γερά. Δεύτερη καλύτερη εναλλακτική, το αδεφάκι του από τη Seasonic, ίδια πλατφόρμα ακριβώς. Απλά η Corsair έχει κάνει κάποιες αλλαγές, ζήτησε κάποιες αλλαγές από τη Seasonic για να περάσει λίγο μπροστά στην απόδοση. Η Corsair είναι αυτή που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Seasonic Prime Ultra Titanium 1000W. Τρίτη επιλογή, αν το βρείτε, Antec Signature 1000 Titanium. Ναι, και αυτό χρησιμοποιεί πάλι την πλατφόρμα, ακριβώς την ίδια πλατφόρμα της Seasonic. Η επόμενη κατηγορία, το καλύτερο το φορτικό για workstation. Εντάξει, αν έχετε ένα workstation και έχετε δύο επεξεργαστές πάνω, Threadripper και θέλετε να ρίξετε και δύο κάρτες γραφικών, δεν ξέρω, μην με ρωτάτε για δικούς σας λόγους, το απόλυτο είναι το Corsair AX1600i. Η τιμή του... Εντάξει, στο εξωτερικό παίζει $560, εδώ αν το βρείτε €600 και πάνω. Σας φαίνονται πάρα πολλά, η τεχνολογία που έχει το συγκεκριμένο το φορτωτικό ξεφεύγει εντελώς. Η εναλλακτική του λύση είναι το Corsair AX1500i, λίγο πιο παλιό αλλά εξίσου καλό το φορτωτικό. Πάρα πολύ καλό το φορτωτικό, παραμένει νούμερο 2 στις επιδόσεις στο database το δικό μου και της Cybernetics. Η τρίτη επιλογή, το κτίνος, η VGA Supernova 1600 TAF 2. Αν μπορείτε να βρείτε το συγκεκριμένο το φορτικό, πάτε το. Πρόκειται για ένα τέρας εξοπιστίας, το είχαν στα mining συστήματα και έτρεχε 24/7 για χρόνια κάποιοι και δεν καταλάβαινε τίποτα. Για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη έκφραση, δεν καταλάβαινε τίποτα. Το συγκεκριμένο το φορτικό είναι το απόλυτο. Αν θέλετε μικρότερο το φορτικό, SFX, για ένα mini ITX σύστημα, η Micro ATX. Λοιπόν, το καλύτερο είναι Corsair SF450 Platinum. Παιδιά, η Corsair έχει συνεργαστεί με την Great Wall να βγάλει τη σειρά SF και SF Platinum και τα έχει σκίσει όλα, δεν έχει αφήσει κανέναν όρθιο. Εναλλακτικές, αν θέλετε λίγο υψηλότερα Watt, SF600 Platinum, υπόψη έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό καλωδίων, δηλαδή τα ίδια EPS, τα ίδια PCI, τα ίδια SATA, είναι ακριβώς τα ίδια, το μόνο που αλλάζει ότι είναι 150W διαφορά. Οπότε, αν θέλετε για λίγο παραπάνω πουσάρισμα, πάτε στο SF600 Platinum. Και τέλος, αν θέλετε 2 EPS και 4 PCI Express, πάτε στο SF750 Platinum. Το δυνατότερο SFX, το φορτωτικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το καλύτερο SFX L. Το L νομίζω πρέπει να είναι για το long το φορτωτικό. Ανήκει στη Silverstone, μια εταιρεία με μεγάλη παράδοση στα μικρά τροφοδοτικά. Απλά δεν κατάφερε και δεν έχει τη δύναμη που έχει Corsair για να συνεργαστεί με κολοσσούς και να επιβάλλει τα δικά της σχεδιαστικά πρότυπα. Εν πάση περιπτώσει, το Silverstone NJ450 Pavla SXL
είναι ένα τεχνολογικό θαύμα για μένα. Είναι το μόνο Passive SFX έλτο φωτικό που έχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Κατασκευάζεται από την Enhanced Electronics και τόσο επιδόσεις του, όσο γενικά και η τεχνολογία που χρησιμοποιεί, παιδιά, είναι σε άλλα επίπεδα. Το ίδιο ισχύει για την τιμή του. 200 ευρώ θα στάξετε γι' αυτό. Εναλλακτικές, Fractal Design Ion SFX Gold 500W και Silverstone SX 800 LTI, το πιο δυνατό το φωτοδοτικό SFXL που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, Titanium Efficiency, 230 ευρώ η τιμή. Για σας που θέλετε να φτιάξετε το απόλυτα ήσυχο σύστημα, είτε για στούντιο, είτε για χώρο που δεν επιτρέπεται να κάνει τίποτε, να μην πετάει ούτε μίγα, ρε παιδί μου, έχουμε τη Sisonic Prime Titanium Fanless 600W. Η Prime σειρά, η κορυφαία της Sisonic, 12 χρόνια εγγύηση, δεν ακούγεται τίποτα. Έχω δοκιμάσει αρκετά, δεν υπάρχει ούτε coil wind πρόβλημα στα συγκεκριμένα, όπως υπήρχε πιο παλιά σε κάποια Sisonic. 92% overall efficiency, ήττα A+, στη Cybernetics, 2 EPS και 4 PCI Express connectors και 8 SATA. Εντάξει, το απόλυτο το φωτοδοτικό, παιδιά. Η τιμή του 240 ευρουλάκια κάπου θα πρέπει να κουμπίσετε για να το αγοράσετε. Για 600W. Αλλά είναι fanless, δεν έχει ανεμιστία, δεν έχει τίποτα. Εναλλακτική πρόταση τώρα δεν υπάρχει στην ATX κατηγορία, δεν ασχολούνται και πολύ με τα fanless, δεν έχω δοκιμάσει τουλάχιστον κάποιο άλλο εξίσου καλό. Το μόνο που μπορώ να προτείνω, αν θέλετε fanless στο φορτικό, είναι το προηγούμενο Silverstone NJ450 SXL που σας είχα προτείνει, το οποίο είναι SFXL, θα πρέπει να πάρετε adapter. Αυτά ήταν τα καλύτερα το φωτικά. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση γιατί είπαμε πολλά. Budget και office κατηγορία μέχρι 450W. Corsair CX450. Mid-range gaming 500 με 600W δηλαδή. Seasonic Focus Plus Platinum 550W. Performance Segment Gaming 600 με 700W το φωτοτικό. Seasonic Prime Ultra Titanium 650W. High-end gaming 700 με 850W. Corsair AX850. Enthusiast Gaming 850 με 1000W, Corsair AX1000, μετά Workstations 1000W και πάνω, Corsair AX1600, Small Form Factor, Corsair SF450 Platinum και Silverstone NJ450 SXL και το πιο αθόρυβο το φορτικό, Seasonic Prime Titanium Fanless 600W. Αυτά ήταν τα καλύτερα το φορτικά, αφήστε τα σχόλιά σας, ερωτήσεις, απορίες. Παιδιά, τρέχω πάρα πολύ γιατί γράφω review στο Tech Power Up και στο Tom's Hardware και προσπαθώ να κρατάω και το κανάλι full speed. Συγχωρέστε με άμα αργώ να απαντήσω σε κάποια σχόλια ή αν δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε κάποια άλλα. Αυτή είναι η δυστυχώς κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, κάντε τις ερωτήσεις σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να μας υποστηρίξετε, να κάνετε share το βίντεο παντού, να πείτε ότι είμαστε Hardware Busters, είμαστε εδώ για να μείνουμε και θα αλλάξουμε το τοπίο, το ελληνικό τοπίο. Αυτά, μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας. Τα καλύτερα το... Αυτά είναι τα καλύτερα το... Αυτά ήταν...